I think we need to know, everybody needs to know, the most important game is Republic of Ireland. If we want to have a chance in this qualification group, I would say that we must win against Republic of Ireland. Big step towards the main objective, which is going to the Euros, something that we all want so much in this country. Yeah, message is, we've been talking a lot, convincing people. We need the fans. We need a full stadium. We know they're going to come a big group of Irish fans. We want to be, I'm feeling that we are at home. So I think it's a great opportunity to see this group of players and to support us, because I've been there and it's easier when you have a full stadium. I think until today we prepared very well. Different times for different players because they finish at different times. Everybody is going to be available for Friday, so it's up to me to pick the best 11 and the bench to win the game. No, we don't have any worries right now. We work it a lot in all the options. We know more or less the two systems that Republic of Ireland is using it for the last 2 years. So we need to make sure that we're ready for both options. How we're going to attack, create chances, score goals, but also how we're going to defend, because they are, you know, they have some danger in clear moments. So we have plenty of time. Then you need to perform on the day. I've been listening to this for the last 2 or 3 weeks. Pep Guardiola, Simone Inzaghi talking about performing on the day. And that's the message to the players. It's simple. When you are the coach of a national team, your job is to select the players that you think are the best to play these two games and win it. If you select the good ones, I'm a good coach. If I don't, you will know in 5 days or 6 days. And because you didn't ask, I want to say congratulations to Uruguay and the 20 world champion. Το πιο σημαντικό παιχνίδι σε αυτή την κλίση για μένα προσωπικά είναι το πρώτο παιχνίδι με την Ιρλανδία, που εκεί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας είναι να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και μετά το δεύτερο παιχνίδι με τη Γαλλία, που είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι η δεύτερη καλύτερη χώρα παγκοσμίως. Πιστεύω ότι μετά, άμα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με την Ιρλανδία, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Εμείς θα μπούμε στο γήπεδο και στα 2 παιχνίδια, να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Το κλίμα στην Εθνική, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Έχουμε κάνει αρκετές προπονήσεις, διάφορα πράγματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Ιρλανδία και τη Γαλλία. Τώρα, όπως πάντα, είναι παιχνίδια. Δηλαδή, εκείνη την μέρα πρέπει να είσαι στη μέρα σου, να είναι πολύ σημαντικό. Η αμυντική λειτουργία είναι πολύ σημαντικό. Το έχω ξαναπεί ότι για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να παίζει και να ξεκινάει από το 0. Και έχουμε αρκετούς καλούς παίχτες μπροστά και στα 90 λεπτά πάντα θα κάνεις μια φάση, 2-3, αναλόγως σε τι κατάσταση βρίσκεις εκείνη την ημέρα και ο αντίπαλος. Άμα κρατήσεις το 0, έχεις πάντα τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσεις το παιχνίδι, και συνήθως οι καλές άμυνες κερδίζουν πρωταθλήματα. Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο, να έρθει ο κόσμος να μας βοηθήσει. Το χρειαζόμαστε. Το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά που βλέπαμε την εθνική του 2004 και τις εθνικές που πηγαίνανε στα Μουντιάλ. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Εμείς το προσπαθούμε πάρα πολύ από τη δικιά μας πλευρά. Και εύχομαι ο κόσμος να το αναγνωρίσει αυτό και να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια.